Σήμερα ήταν η πρώτη μέρα έναρξης των σχολείων της καινούργιας χρονιάς. Μέχρι σήμερα ακούγαμε στις τηλεοράσεις και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι η κυβέρνηση θέλει να ανοίξει οπωσδήποτε τα σχολεία, πρέπει να λειτουργήσουν τα σχολεία, ότι τα σχολεία έλεγαν οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης αλλά και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας θα είναι ασφαλή. Σήμερα όμως είναι μια άλλη μέρα, είναι η πρώτη μέρα λειτουργίας των σχολείων και αυτό το οποίο τουλάχιστον η εικόνα που έχουμε είναι η ακριβώς αντίθετη. Δηλαδή πια, ότι η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας ή θα οδηγηθεί στο ολοκληρωτικό κλείσιμο των σχολείων λόγω της πανδημίας ή ένα πολύ μεγάλος αριθμός μαθητών δεν θα μπορούν να παρακολουθήσουν το σχολείο. Να σας πω τα συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία υπάρχουν από το σύλλογό μου, ο οποίος είναι ένας μεγάλος σύλλογος, απαριθμεί 51 δημοτικά σχολεία και περίπου άλλα τόσα νηπιαγωγεία. Στα δημοτικά σχολεία σήμερα λείπαν το 20% των μαθητών. Λείπαν το 20% των μαθητών, απουσίαζαν από το σχολείο. Δεν σημαίνει βέβαια ότι όλοι αυτοί νοσούσαν. Σαφώς, επειδή είχαμε τα στοιχεία το πόσοι νοσούσαν, ήταν μικρότερος αριθμός. Πρέπει να πω όμως, και αυτό είναι ένα δείγμα το πώς το έχει αντιληφθεί η κοινωνία, ότι ένας μεγάλος αριθμός μαθητών, ειδικά από τις μικρότερες τάξεις, δεν ήρθαν σήμερα στο σχολείο επειδή υπήρχε ο φόβος, υπήρχε η ανασφάλεια. Και ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι οι γονείς ενδιαφέρονται για τα παιδιά τους, οι γονείς δεν είναι ανενημέρωτοι, ενημερωμένοι είναι. Και πρώτα απ' όλα ενημερώνονται και από το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας και από τα μέσα ενημέρωσης. Όμως νιώθουν αυτή την ανασφάλεια. Ένα αυτό. Και βέβαια στα νηπιαγωγεία τα στοιχεία που έχουμε είναι τις τάξεις σήμερα να απουσιάζουν το 45% των νηπίων. Δηλαδή φτάνουμε στα μισά νήπια. Επίσης να πούμε το εξής, ότι απουσιάζανε το 12-13% των εκπαιδευτικών. Όχι όμως ότι πάλι είχαν νοσήσει αυτοί. Οι νοσούντες ήταν σίγουρα μικρότερος αριθμός, αλλά ήταν και οι ευπαθείς ομάδες και άλλοι συνάδελφοι οι οποίοι μπορούσαν να απουσίαζαν για άλλους λόγους υγείας. Θέλω να πω το εξής όμως. Σήμερα έρχεται και ανακοινώνει κυβερνητικός στέλεχος ότι απουσίασαν λόγω της πανδημίας και λόγω του COVID 15.500 εκπαιδευτικοί και μαθητές. Εκ των οποίων, όπως λέει, οι 6.500 είναι εκπαιδευτικοί. Δηλαδή, η ίδια κυβέρνηση που έχει ένα στοιχείο που λέει 6.500 εκπαιδευτικοί νοσούν, και για αυτούς τους 6.500 εκπαιδευτικοί, που δεν είναι οι εκπαιδευτικοί, είναι οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι νοσούν, γιατί υπάρχουν και ευπαθείς ομάδες και όχι μόνο, ακούγεται για προσλήψεις 850 εκπαιδευτικών. Δηλαδή, με λίγα λόγια, στα αυτούς οι οποίοι λείπουν, είναι μια αναλογία 1:10. Καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή χιλιάδες εκπαιδευτικές ώρες, διδακτικές ώρες, χάνονται από τα παιδιά. Αυτό είναι ένα ουσιαστικό κλείσιμο του σχολείου που έχει προχωρήσει η κυβέρνηση και μάλιστα εις βάρος πρώτα απ' όλα και των μορφωτικών δικαιωμάτων των παιδιών. Βέβαια, να σας πω την αλήθεια, θεωρούμε ότι τα ζητήματα υγείας είναι ίσως και το πρώτιστο. Ακόμα όμως και σε αυτά τα ζητήματα, με τα μέτρα τα οποία έχει πάρει, τα οποία ουσιαστικά δεν είναι κανένα άλλο μέτρο, ποιο μέτρο έχει ανακοινώσει, ποιο μέτρο υπήρχε παραπάνω, για την πρώτη εβδομάδα ένα self-test. Αυτό ήταν. Θα υπάρξει πρόβλημα μεγάλο. Αντίθετα, διαπιστώνουμε το εξής, ότι ενώ βρισκόμαστε σε συνθήκες πανδημίας, ενώ όλη η κοινωνία απασχολείται, και δικαίως, με το ζήτημα της πανδημίας, το Υπουργείο Παιδείας, αυτό για το οποίο ενδιαφέρεται αυτή τη στιγμή, αυτό που ιεραρχικά, από ό,τι φαίνεται, βάζει πρώτο, είναι το ζήτημα της αξιολόγησης. Ακόμα και σήμερα υπήρχαν πιέσεις σε εκπαιδευτικούς, και οι πιέσεις γίνονται από τη διοίκηση βέβαια, για να προχωρήσουν στην κατάθεση φορμών αξιολόγησης μέχρι τις 12 του μηνός.
Να πω το εξής πράγμα, ότι ο σύλλογός μου μαζί με άλλους συλλόγους, αν δεν κάνω λάθος, 18 σύλλογοι προς το παρόν, έχει προχωρήσει σε απεργία αποχή από κάθε μορφή αξιολογικής διαδικασία και πιστεύουμε ότι αυτή η μορφή πρέπει να συνεχιστεί και να γίνει και από την επαναπροκηρυχθεί η απεργία αποχή, δηλαδή και από τη ΔΟΕ, αλλά και από τους υπόλοιπους συλλόγους των εκπαιδευτικών. Όπως επίσης υπόθηκε κιόλας και στην εισήγηση για το ζήτημα των εξετάσεων της PISA, που ουσιαστικά οδηγούν στη κατηγοριοποίηση τόσο των σχολείων όσο και των μαθητών. Θεωρούμε ότι σε αυτή την περίοδο, δυστυχώς, εκεί που μπορεί να στηριχθούν σήμερα μέσα στο σχολείο, είναι τα πρωτοβάθμια σωματεία. Δυστυχώς, βλέπουμε ότι η Διδασκαλική Ομοσπονδία της Ελλάδας δεν έχει σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Θεωρούμε ότι είναι τόσο κρίσιμη η κατάσταση και τόσο κρίσιμη και στην εξέλιξή της, που θα χρειαστεί αυτό που λένε και τα σωματεία εξάλλου, κλιμάκωση του αγώνα, ενός αγώνας ο οποίος πρέπει να γίνει και απεργιακός, με στόχο δύο σοβαρά πράγματα. Να έχουμε σχολεία ασφαλή και σχολεία με εκπαιδευτικούς και με μαθητές. Εάν συνεχίσουμε έτσι, δεν θα το έχουμε αυτό και θα είναι ένα πολύ... και πιθανόν να οδηγηθούμε και στον ολοκληρωτικό κλείσιμο του σχολείου.